Το ζήτημα της μεταφοράς μεταναστών στο στρατόπεδο της Κορίνθου αποτέλεσε θέμα συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη. Μετά από μια συζήτηση που διήρκησε αρκετές ώρες, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε σε ψήφισμα βασισμένο σε εκείνο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, που εξέφραζε την έντονη αντίθεσή του στο ανοιχτό τύπου κράτησης κέντρο μεταναστών στην Κόρινθο. Λυπάμαι ειλικρινά για το γεγονός. Πολλοί είμαστε αρκετά μεγάλοι πια να εκτοξεύουμε κατηγορίες του τύπου «τα μάθατε, τα κάνατε κάτω από το τραπέζι». Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για μια φούχτα ψήφους που αν τους έχουμε μετά από 4,5 χρόνια. Να βγείτε ξεκάθαρα και να σταματήσετε να παίζετε το δεξί χέρι της κυβέρνησης. Και να τους πείτε ξεκάθαρα ότι ναι, η περιφέρεια θέλει να βοηθήσει, αλλά με συγκροτημένο συγκεκριμένο σχέδιο και όχι με άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητεί από την κυβέρνηση να υπάρξει καλύτερη δυνατή πολιτική ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, καθώς και ισοκατανομή των προσφύγων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των Δήμων και των Περιφερειών, ώστε να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας στην περίπτωση εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών. Κατά γνώμη μου, έχουμε πάλι μια λογική ευνηδιασμού από πλευράς κυβέρνησης. Έχουμε μια λογική εγκρυπτό εφαρμογής πολιτικών που αφορούν τις μεταναστευτικές ροές. Και τέλος, έχουμε και μια έλλειψη, ένα τεράστιο έλλειμμα μιας πολιτικής για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος. Νομίζω ότι η περιφέρεια θα πρέπει να απαιτήσει από την κυβέρνηση να μας παρουσιάσει το σχεδιασμό του σε σχέση με την Πελοπόννησο και να δούμε σε ποιες δομές και με ποιες συνθήκες και πώς θα μπορούσαμε εμείς να συμβάλλουμε. Συνένοχες σε αυτή την πολιτική κατάσταση είναι και η προηγούμενη και η τωρινή Περιφερειακή Αρχή. Όχι μόνο γιατί δεν αναδεικνύεται τις αιτίες και τους υπαίτιους, αλλά συνειδητά συσκοτίζεται και πάτε την κουβέντα στα παρελκόμενα, που βεβαίως είναι σοβαρά. Το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέληγε πως πρέπει να σταματήσει η εγκατάσταση μεταναστών στο στρατόπεδο Κορίνθου, γιατί έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες του για επιπλέον φιλοξενία, ενώ υπογράμμιζε πως είναι δεδομένη η διάθεση των τοπικών κοινωνιών της περιφέρειας για να εκφράσει ουσιαστική στήριξη στους μετανάστες και πρόσφυγες, αρκεί να υπάρξει αναγκαία προγραμματισμένη εθνική πολιτική.